Πρώτη στάση για σήμερα στο πλαίσιο της εκπομπής στην περιοχή του Αγίου Νικολάου. Καλημεριζόντας τον κύριο Γιώργο Μανουσάκη, γιατί έχει 14 ομήνες και υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση για σήμερα στην πλατεία του Αγίου Νικολάου, με έτοιμα αν μη τι άλλο την υγεία, την αναβάθμιση της υγείας, την ενίσχυση της υγείας και τα όσα δεινά τραβάει η υγεία, τη θεραπεία της υγείας. Κύριε Μανουσάκη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Δουλιαράκη. Από ό,τι φαίνεται σήμερα, ελπίζουμε ότι θα είναι μια μεγάλη συγκέντρωση στον Νικόλαο, σαν αυτές που γίνανε στην Ιεράρχη της Θητείας στο Βενιτσέλιο. Ήδη έχουν περισσότεροι από 50 φορείς και σύλλογοι της περιοχής εκφράσει ότι συμμετέχουν, και μαζικοί φορείς όπως το Εργατικό Κέντρο και το Μαχικό Τμήμα της ΑΔΔ, ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Εστίασης και Διασκέδασης. Όλοι αυτοί οι φορείς έχουν κηρύξει τάση εργασίας 10 με 2 το μεσημέρι για να διευκολυνθεί ο κόσμος να συμμετέχει στην συγκέντρωση που θα γίνει στις 11 το πρωί στην πλατεία του Αγίου Νικολάου. Εμάς, όπως αναφέρατε, το ζητούμενο είναι η κυβέρνηση να δώσει χρήματα και να αλλάξει τις συνθήκες εργασίας στο ΕΣΥ, έτσι ώστε να μην παρετούνται ο ένας με τον άλλον οι γιατροί και το υπόλοιπο προσωπικό, και να βγαίνουν οι προκηρύξεις και να υπάρχουν υποψήφοι, και όχι όπως τώρα που ο Υπουργός Υγείας κάνει τη δουλειά του πάρα πολύ ωραία, λέει εμείς βγάλαμε προκηρύξεις, βγαίνουν οι προκηρύξεις και είναι άγονες. Για να αντιστραφεί αυτή η κατάσταση θα πρέπει η κυβέρνηση να δώσει ανταγωνιστικούς σε ένα βαθμό μισθούς σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα και το εξωτερικό, και δεύτερον να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού σε νοσοκομεία. Δεν είναι δυνατόν. Φέτος έχουν μείνει οι γιατροί, οι παθολόγοι, οι εντατικολόγοι και οι γιατροί του ΤΕΠ του νοσοκομείου, έχουν μείνει 2 φορές απλήρωτοι τις μισές τους εφημερίες. Τη μία φορά, μάλιστα, μέχρι τον Απρίλιο, τους χρωστάγανε 10 μηνών εφημερίες. Υπήρχε γιατρός που τους χρωστάσαν 7.000 ευρώ. Και μετά, αφού έγινε η αποπληρωμή το Μάιο, ξανασυνέχισαν να τους χρωστάνε τους επόμενους μήνες και τους πληρωθήκαν τον Νοέμβριο. Όταν πληρώνεις τον εργαζόμενο, τον γιατρό, 2 φορές το χρόνο τις μισές εφημερίες, θα καταλάβαινουμε ότι εφόσον υπάρχουν και δυνατότητα και προτάσεις από τον ιδιωτικό τομέα, δεν θα κάτσει κάποιος με τέτοιες συνθήκες εργασίας στο σύστημα, ούτε μπορούν να προσελκυστούν γιατροί και οι υπόλοιπες κατηγορίες εργαζομένων στο ΕΣΥ με τέτοιες συνθήκες. Πάντως είναι οξυμόρο το σχήμα. Από τη μία να λες περνάω την επενδυτική βαθμίδα, πάει πολύ καλύτερα η οικονομία μου, ο προϋπολογισμός ο οποίος ψηφίζεται να μιλάει για βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, για δημοσιονομική ισορροπία, και την ίδια ώρα εκείνο το μεγάλο αγαθό το οποίο λέγεται η υγεία να βρίσκεται στο σημείο που βρίσκεται. Επίσης με πρωτοσέλιδα εφημερίδων σήμερα, κύριε Μανουσάκη, την ώρα που πραγματικά η υγεία νοσεί σοβαρά, να αναφέρουν ότι αυτό το οποίο σχεδιάζεται είναι να αυξηθούν οι απολαβές για τα Golden Boys, έτσι, για τα νοσοκομεία, τη ΔΕΗ και όλους τους υπόλοιπους οργανισμούς. Δηλαδή δεν ξέρεις πώς να το μεταφράσεις πια. Κυρία Δουλιαράκη, έχετε δίκιο που αναφέρετε ότι είναι οξύμορο το σχήμα, αλλά από την άλλη η άλλη ερμηνεία που μπορεί να δοθεί, ή μια ερμηνεία που μπορεί να δοθεί, είναι ότι είναι σαφής κυβερνητική πολιτική. Η κυβέρνηση έχει κρυφή ατζέντα την απαξίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Το γνωρίζει ότι κρατώντας τις συνθήκες ως έχουν, το σύστημα διαλύεται. Το βλέπουνε κάθε μέρα. Μας παραιτήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα 2 γιατροί από το νοσοκομείο, πολύ σημαντικοί, η διευθύντρια του νοσηλογικού και ένας γενικός χειρούργος. Το βλέπουνε ότι το σύστημα διαλύεται αν δεν αλλάξουν τις συνθήκες. Παρ' όλα αυτά δεν τις αλλάζουν τις συνθήκες. Κάνουν αποστασιακές παρεμβάσεις όπως αυτή. Στο Βενιζέλιο, ας πούμε, αλλά την ουσία της κυβερνητικής πολιτικής που διαλύει το ένα νοσοκομείο μετά το άλλο δεν την αλλάζουν. Προφανώς σκοπίμως. Γιατί την ίδια ώρα, κυρία Δουλιαράκη, μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι funds επενδύουν στον ιδιωτικό τομέα της υγείας, και επίσης εδώ στο νησί μας στην Κρήτη βλέπουμε ότι ο ιδιωτικός τομέας της υγείας επεκτείνεται συνεχώς. Κλινικές επεκτείνονται και εκτός από τα μευτικά και στα γενικά χειρουργία. Άνοιξε κλινική ιδιωτική στο Ρέθυμνο που δεν υπήρχε. Στην Ιεράπετρα ανοίγει ένα νέο παράρτημα από το Ηράκλειο και θα έχει αρχικά
διαγνωστικό ρόλο, αλλά ενδεχομένως να επεκταθεί όπως έγινε και στο Ρέθυμνο. Βλέπουμε λοιπόν ότι και στο νησί μας στην Κρήτη ο ιδιωτικός τομέας της υγείας βρίσκεται σε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη, εκμεταλλευόμενος την αδυναμία, τη σκόπιμη αδυναμία που έχει προκαλέσει η κυβέρνηση στο ΕΣΥ να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών. Μανουσάκη, Βεβαίως, είναι απάνθρωπο αυτό. Γιατί κύριε Μπουγεράκη, το ξέρετε πολύ καλά, η οικονομική δυνατότητα να πάνε στον ιδιωτικό τομέα έχουν πλέον πολύ λίγοι συμπολίτες μας. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Έτσι όπως είναι τα οικονομικά μας. Αλλά φεύγοντας από το οξύμορο, λες και κάτι άλλο. Ότι αν δεν υπήρχε το προσωπικό στίχημα του ιδίου του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος τουλάχιστον προεκλογικά σε όλους του τόνους έλεγε ότι προσωπικό μου στίχημα είναι η ενίσχυση της δημόσιας υγείας, τι θα υπήρχε σήμερα και πώς θα ήταν ο χώρος της δημόσιας υγείας? Κύριε Δουγεράκη, είπατε τη μαγική λέξη. Προεκλογικά. Τα είπε αυτά προεκλογικά ο Πρωθυπουργός. Και πριν τις προηγούμενες εκλογές του 19 τα ίδια είχαμε ακούσει. Και κατά τη διάρκεια του κορονοϊού, αν θυμάστε, τα ίδια είχαμε ακούσει. Όμως την όλη την κατάσταση την έχουμε πληρώσει πολύ άσχημα όλες αυτές τις ανέξοδες υποσχέσεις του ο Πρωθυπουργού που δεν πηγαίνουν τόπο και που δεν γίνονται πράξη. Τα έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά εμείς οι εργαζόμενοι στο σύστημα. Τα πληρώνουν όμως ακόμα πιο πολύ ακριβά οι πολίτες, οι οποίες είναι σε απόγνωση. Σήμερα εκτιμούμε ότι θα έχει πολύ κόσμο η συγκέντρωση. Ξέρετε γιατί? Γιατί πλέον έφτασε το μαχαίρι στον κόπο, πηγαίνει ο άλλος. Έχει μία κύλη, έχει μία αχολή και θέλει να χειρουργηθεί, πηγαίνει στο γιατρό και οι απαντήσεις που δίνουν εδώ και δύο εβδομάδες οι γιατροί εκ των πραγμάτων είναι ό,τι γινόταν και πριν στο Βενιζέλιο. Δεν μπορώ να σε προγραμματίσω. Δεν μπορώ να σου πω σε 6 μήνες, δεν μπορώ να σου πω σε ένα χρόνο, γιατί τα τακτικά του χειρουργείου του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου έχουν κλείσει και δεν είναι ορατό αν θα ξεκινήσουν ξανά και πότε. Μάλιστα. Όταν λοιπόν ο κόσμος φτάνει σε αυτό το σημείο απελπισίας, εννοείται ότι θα βγει στον κόσμο. Δυστυχώς είναι μια κατάσταση που τη ζούμε διαχρονικά. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να δίνουν υποσχέσεις και να λένε θα κάνουμε, θα δείξουμε κτλ. Και στη συνέχεια στην πράξη να μην γίνεται τίποτα. Κοιτάξτε. Και βεβαίως αυτό, κυρία Δουργεράκη, και με την συμμαχία, με τη βοήθεια, όχι βεβαίως των τοπικών μέσων, γιατί εσείς παίζετε το ρόλο σας πολύ καλά, αλλά των τοπικών μέσων της Αθήνας, που αν είχαν γίνει όλες οι προσλήψεις που έχουν εξαγγείλει οι αθηναϊκές εφημερίδες και τα αθηναϊκά κανάλια για την υγεία, τότε δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα, δεν θα χρειαζόταν να γίνει σήμερα η διαδήλωση. Αλλά συνεχώς προβάλλουν ότι γίνονται προσλήψεις, ότι αυξάνονται οι μισθοί κτλ., ενώ στην πραγματικότητα τίποτα από αυτά δεν γίνεται. Και δεν έχουμε εμείς φωνή, κύριε Δουγεράκη, να βγούμε στα αθηναϊκά μέσα και να το πούμε τι είναι αυτά που λέτε. Εδώ μειώνονται οι αριθμοί των εργαζομένων συνεχώς. Εδώ οι μισθοί μειώνονται σε σχέση με την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Και εσείς λέτε στην κοινωνία πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Το ξαναλέω, αυτό ισχύει για τα αθηναϊκά μέσα ενημέρωσης. Τα τοπικά μέσα παίζετε το ρόλο σας πολύ καλά, προβάλλετε τα προβλήματα, προβάλλετε τη φωνή των εργαζομένων. Προβάλλετε τη φωνή του κόσμου, αλλά δυστυχώς η φωνή αυτή δεν είναι τόσο δυνατή ώστε να επηρεάσει τις κυβερνητικές αποφάσεις. Μάλιστα. Πάντως το πρωτοσέλιδο εφημερίδα σήμερα, Αθηναϊκός Τύπος που σας ανέφερα, πριν από λίγο, γράφει αυξήσεις πρόκληση. Είναι προκλητικό. Μα ακούστε τι λέει. Τα νοσοκομεία δραγάτες διοικητές. Να ζυγώνουν τους γιατρούς, κάνε παραπάνω εφημερίες, να ζυγώνουν τους εργαζόμενους, δούλεψε χωρίς ρεπό, δούλεψε χωρίς άδεια. Έτσι με εντέλεσε συνέχεια. Και σε αυτούς που υλοποιούν αυτή την κυβερνητική πολιτική τους δίνουν και αυξήσεις. Αντί να λύσουν το πρόβλημα, δίνοντας αυξήσεις και βελτιώνοντας τις σχέσεις εργασίας στους υπόλοιπους. Ευτυχώς στη μετάφρασή του έγινε κατανοητό, γιατί αυτός ο τίτλος, αυξήσεις πρόκληση 74% στους μισθούς διοικητών των δημόσιων νοσοκομείων, αλλά με την παρατήρηση από κάτω τον υπότιτλο, καμία ενίσχυση για τους γιατρούς, τους υγειονομικούς και το υπόλοιπο προσωπικό, αλλά το μεταφράσατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για ποιο λόγο έρχεται αυτή η πολιτική και γιατί αυξάνεται αυτός ο μισθός και ποια θα είναι η δουλειά των διοικήσεων των νοσοκομείων την επόμενη ημέρα.
Πείτε μας και κάτι άλλο, γιατί ούτως ή άλλως τα λέμε συχνά πυκνά και θα συνεχίσουμε να τα λέμε, κύριε Μανουσάκη, σε αυτό το πλαίσιο. Χθες υπόθηκε ότι αυτή την ώρα της κινητοποίησης ότι θα είναι επίσης με απόφαση του Εμπορικού Συλλόγου, του Συλλόγου Εστίασης κλπ, ότι θα είναι κλειστά τα καταστήματα, ότι θα είναι κλειστά τα καταστήματα εστίασης και ότι επίσης θα υπάρχει μια στάση εργασίας για τις υπηρεσίες του Δήμου. Ισχύουν όλα αυτά για εκείνους που σας ακούν από εδώ, έχουν ενδεχόμενα δουλειές για τον Άγιο Νικόλαο σήμερα? Ναι, οι υπηρεσίες του Δήμου είναι κλειστές με απόφαση του Δημάρχου σήμερα. Mm-hmm. Στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα υπάρχει μια στάση εργασίας που έχει εξαγγείλει το Εργατικό Κέντρο Λασιδίου και το Μαρχικό Τμήμα της ΑΔΔ και ο Εμπορικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Εστίασης και Διασκέδασης έχουν εξαγγείλει κλείσιμο των καταστημάτων 10 με 2. Τα πρώτα στοιχεία, ας πούμε, από ό,τι ξέρουμε και από ό,τι έχουμε ακούσει, δείχνουν ότι θα είναι καθολικό το κλείσιμο. Mm-hmm. Για να διευκολυνθεί, ελπίζουμε και προσδοκούμε να είναι η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει γίνει στην πόλη μας, στον Άγιο Νικόλαο, και μία από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει τουλάχιστον σε επίπεδο Κρήτης για την υπεράσπιση της δημόσιας δωρεάν υγείας και του νοσοκομείου. Κύριε Μανουσάκη, ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα μέσα σε αυτό τον οδικό χάρτη υγείας στο Λασίθι, ποια είναι τα θέματα τα οποία παρουσιάζονται. Πρόσφατα άκουγα από την περιοχή της Ιεράπετρας ότι θα πάτε και σε δεύτερη και τρίτη ενδεχόμενα κινητοποίηση, συνολικά όλοι οι εργαζόμενοι όλων των νοσοκομείων του Λασίθιου. Όχι, εργαζόμενοι και οι πολίτες, συνολικά. Και οι πολίτες. Είχε γίνει το 2014 μια παλασιώτικη κινητοποίηση στο Σελινάρι, όπου μαζεύτηκαν από όλο τον νομό. Μαζευτήκαμε τότε από όλο τον νομό. Και στη συνέχεια ακολούθησε και κατάληψη τότε της ΔΥΠΕ το 2014. Εμείς, αφού γίνει η σημερινή συγκέντρωση, η επόμενη κίνηση είναι να έρθουμε σε επικοινωνία και συνεννόηση οι σύλλογοι εργαζομένων, αλλά κυρίως οι επιτροπές αγώνα που έχουν συγκροτηθεί σε Σιτία, Ιεράπετρα και στη Νεάπολη, υπήρχε παλιότερα κάτι αντίστοιχο, και να οργανώσουμε μια παλασιώτικη αντίδραση. Γιατί η κυβέρνηση επενδύει, και οι κυβερνητικοί παράγοντες και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, και το έχουμε δει από συγκεκριμένους παράγοντες να παίζουν αυτό το παιχνιδάκι, επενδύουν στις αντιπαραθέσεις μεταξύ των πόλεων και των νοσοκομείων του νομού. Έντεχνα ρίχνουν το τυράκι μιας προκήρυξης ενός γιατρού, να πάρουμε ένα γιατρό από το ένα νοσοκομείο να τον πάμε στο άλλο, και προσπαθούν να στρέψουν την αντιπαράθεση και την κόντρα μεταξύ των πόλεων και όχι στην κυβέρνηση, στην κυβερνητική πολιτική. Μέχρι στιγμής δεν το έχουν καταφέρει αυτό. Εμείς γι' αυτό προσδοκούμε το επόμενο διάστημα ενωμένοι να διεκδικήσουμε, γιατί ούτως ή άλλως κανένα νοσοκομείο δεν μπορεί να σωθεί μόνο του. Ούτε το νοσοκομείο Ρεθύμνου μπορεί να σωθεί μόνο του, ούτε το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου, ούτε το νοσοκομείο Ιεράπετρας. Αν δεν αλλάξει αυτή η κυβερνητική πολιτική που αυξάνει τους μισθούς στους διοικητές, αλλά ουσιαστικά μειώνει, αφήνει στάσιμους τους μισθούς στο υγειονομικό προσωπικό και έχει συνθήκες εργασίας πολύ άσχημες που τους οδηγούν σε συνεχώς παραιτήσεις και δεν έρχονται νέοι εργαζόμενοι στο σύστημα, αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, κανένα νοσοκομείο δεν θα σωθεί περιφερειακό. Mm. Όλοι καταδικασμένοι είμαστε. Όλα τα νοσοκομεία καταδικασμένα είμαστε. Οπότε γι' αυτό, όπως ενώσαμε και τις φωνές μας στο Παγκρίδιο Συλλαλητήριο πριν 2 εβδομάδες στο Ηράκλειο, προσδοκούμε και η επόμενη φάση να είναι αυτή. Βέβαια, σήμερα το νοσοκομείο Αγίου Νικολάου έχει φτάσει σε πολύ άσχημο σημείο. Δεν μπαίνουν τακτικά χειρουργεία. Υπάρχουν μέρες που δεν εφημερεύουν ανεσιολόγοι. Έχουμε συνεχώς παραιτήσεις γιατρών. Ουσιαστικά οδηγείται σε ένα κλείσιμο. Η κυβέρνηση θα βγει να πει ότι κανένα νοσοκομείο δεν κλείνει. Το να καρτάσει ένα νοσοκομείο ανοιχτό, αλλά να μην μπορεί να γίνονται χειρουργία, να μην μπορεί να εφημερεύει ακτινολόγος, να μην εφημερεύει ανεσιολόγος, να μην υπάρχει νευρολόγος, το καταλαβαίνουμε ότι η ταμπέλα θα είναι ότι το νοσοκομείο είναι ανοιχτό, αλλά στην πράξη αυτό το νοσοκομείο δεν είναι ανοιχτό, κλειστό είναι. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω από αυτή την συζήτηση με το εξής παράδειγμα, μιας που αναφέρεστε σε χειρουργία. Έτσι απλά, σε 2 περιπτώσεις, οι οποίες ήρθαν σε μένα και έπεσαν στην αντίληψή μου τις τελευταίες ημέρες.
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για χειρουργείο κύλης. Ραντεβού ίσως μπορεί να κλείσει με τη βοήθεια του Πατέρα Θεού, Θεού Πατέρα όπως θέλετε μεταφράστε το και πείτε το, από τον Ιανουάριο και μετά για έναν άνθρωπο που πονάει στον ιδιωτικό χώρο χειρουργείο μέσα σε μία ημέρα αυθημερών δηλαδή κύλη, η αξία 1.400 ευρώ. Νομίζω ότι ο καθένας παίρνει το μήνυμα που θέλετε να στείλετε από τη δική σας την πλευρά για τη δωρεάν δημόσια υγεία. Η κυβερνητική πολιτική εκεί στοχεύει. Ο διοικητής της 7ης είπε είναι ένας άνθρωπος που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, έχει πολύ καλές σχέσεις με τον ιδιωτικό τομέα, γιατί η κυβέρνηση αυτό προέχει, δεν δίνει βάση. Η κυβέρνηση του δεν είναι θέμα της υγειονομικής περιφέρειας και το ξέρετε. Δεν είναι θέμα κανενός διοικητή. Βρίσκονται εκεί γιατί εφαρμόζουν κυβερνητική πολιτική. Εκεί, αλλά αυτοί υλοποιούν μια κυβερνητική πολιτική, βέβαια. Είναι κυβερνητική και πολιτική. Με τον καλύτερο τρόπο, έτσι. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν είναι θέμα προσώπων, είναι πολιτική η οποία ακολουθείται. Και τα πρόσωπα, κυρία Δηληγεράκη, έχουν ευθύνη γιατί υλοποιούν μια καταστροφική για τον λαό πολιτική. Μην τους, εγώ προσωπικά δεν δίνω σε κανέναν αυτό το άλοθη ότι όποιος αναλαμβάνει να ακολουθεί, και μάλιστα είναι και αιρετός ο διοικητής είπε, όποιος αναλαμβάνει να διεκπεραιώνει και να εφαρμόζει μια πολιτική που είναι εις βάρος του κόσμου και διαλύει το δημόσιο σύστημα υγείας, έχει και ο ίδιος και προσωπικές ευθύνες εκτός τις ευθύνες που, τις πολιτικές που υπάρχουν στην κυβέρνηση. Και αυτό ισχύει για όλους εμείς και στις ανακοινώσεις του Συλλόγου αναφερόμαστε και στη διοίκηση του νοσοκομείου και στη διοίκηση ΣΥΠΑ και στην κυβερνητική πολιτική. Ο μεγάλος αντίπαλος αυτή τη στιγμή είναι η κυβερνητική πολιτική, αντίπαλος εισαγωγικά, έτσι, γιατί αυτή η πολιτική συρρυκνώνει και κλείνει τα νοσοκομεία. Αν αλλάξει αυτή η κυβερνητική πολιτική, σίγουρα τα πράγματα θα γίνουν πολύ καλύτερα. Σας αποχαιρετώ. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.